Λοιπόν, θα συνεχίσω από αυτό που είπε ο κύριος Μήτρου, ότι συνεχίζουμε την ίδια νοοτροπία, δηλαδή παραμένουμε στην προτεραιοποίηση της δημόσιας υγείας, στον εφησυχασμό των τοπικών κοινωνιών και πάμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε μία δράση με τη Γενική Γραμματέα Υποδοχής να έχει έναν πολύ σημαντικό συντονιστικό ρόλο για να εμβολιάσουμε όλους εκείνους που δεν έχουν ταυτοποιητικά έγγραφα. Στόχος είναι να εμβολιάσουμε όσο περισσότερο μπορούμε και όχι να καταγραφεί ο συγκεκριμένος πληθυσμός. Στην παρουσίαση λοιπόν αυτήν θα σας μιλήσω για το νομικό πλαίσιο, τους δικαιούχους και τις υπηρεσίες, καθώς και ένα επιχειρησιακό σχέδιο που έχουμε σκεφτεί και ένα χρονοδιάγραμμα μέσω της Γενικής Γραμματείας. Λοιπόν, έχουν βγει 2 κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τα συναρμόδια Υπουργεία να είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, με τη Γενική Γραμματεία Υποδοχής και Ταυτοποίησης να έχει συντονιστικό ρόλο, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Επικρατείας. Βασική υπουργική, κοινή υπουργική απόφαση είναι η απόφαση ΠΑΜΚΑ, η οποία πλέον αποδίδεται και από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, τα κέντρα κοινότητας και τα κέντρα ένταξης μεταναστών, πέρα από τα ΚΕΠ που μέχρι στιγμής αποδίδαν εκείνα. Η δεύτερη οικία, λοιπόν, έχει να κάνει επίσης με την απόδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού, όπου τώρα θα μπορούν να έχουν όλοι όσοι έχουν εμβολιαστεί στις δομές και στα ΚΙΤ και αντιστοίχως όσοι θα εμβολιαστούν με τη συγκεκριμένη δράση. Εκκρεμεί η τρίτη οικία, η οποία εμπλέκει ουσιαστικά τον ρόλο των φορέων κοινωνίας των πολιτών, για να μπορέσει να γίνει η έναρξη της δράσης. Τονίζω ότι εμείς έχουμε ένα συντονιστικό ρόλο από την πλευρά του συντονισμού των ΟΤΑΑ βαθμών, δηλαδή κάνουμε όλη την επικοινωνία με τους Δήμους, τις υπηρεσίες, είμαστε το σημείο αναφοράς ως προς ποιοι θα είναι οι χρήστες για την απόδοση ΠΑΜΚΑ. Και επίσης έχουμε συντονιστικό ρόλο στο συντονισμό των κλιμακίων των φορέων κοινωνίας των πολιτών από τη στιγμή που θα πάνε στο πεδίο και θα εμβολιάσουν. Λίγες λεπτομέρειες για τη σκία και για τους δικαιούχους και τις υπηρεσίες, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, σε αυτή την εμβολιαστική δράση, δικαιούχοι είναι όσοι βρίσκονται σε συνθήκες αστεγίας, είτε είναι ημεδαπή, είτε είναι αλλοδαπή. Έτσι, μιλάμε για ανεξαρτήτως νομιμότητας διαμονής. Και γενικότερα μιλάμε για όλες τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση στη δημόσια αγαθά. Οι χρήστες για την απόδοση ΠΑΜΚΑ, όπως είπαμε και πριν, αναλαμβάνουν λοιπόν δράση κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Είναι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι από τα κέντρα ένταξης μεταναστών και τα κέντρα κοινότητας, οι οποίοι γίνονται χρήστες που τους δίνονται κωδικοί μέσω της ΕΔΙΚΑ για να μπορέσουν να αποδώσουν τον ΠΑΜΚΑ. Η χορήγηση των ΠΑΜΚΑ στα πρόσωπα τους δικαιούχους της διαδικασίας αφορά άτομα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, αλλά και, και ο ΠΑΗΠΑ, όπως μίλησε ο κύριος Μήτρου πριν, δεν ισχύει πλέον. Η χορήγηση λοιπόν του ΠΑΜΚΑ στα πρόσωπα αυτά γίνεται είτε με την ταυτοπρόσωπη παρουσία τους στα ΚΕΠ ή στις υπηρεσίες των Δήμων, είτε χωρίς. Και εκεί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, διότι όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει δια αντιπροσώπου. Και συγκεκριμένα, εδώ λοιπόν μιλάμε για τον ρόλο των διαπιστευμένων μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες με συνένεση των συγκεκριμένων πληθυσμών συλλέγουν στοιχεία και συμπληρώνουν σε λίστες Excel και τα δίνουν στις υπηρεσίες των Δήμων για να αποδοθεί ο ΠΑΜΚΑ. Με την καινούργια οικία, ο ΠΑΜΚΑ μπορεί να αποδοθεί μέσα σε 48 ώρες. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί, όπως είπε πάρα πολύ σωστά ο κύριος Μήτρου, μιλάμε για μετακινούμενους πληθυσμούς, όπου δυστυχώς ένα χρονικό διάστημα είναι εκεί, το άλλο φεύγουν, και μιλάμε και για εμπιστοσύνη. Η επεξεργασία, λοιπόν, όλων αυτών των στοιχείων γίνεται μόνο για τη συγκεκριμένη δράση. Τα άτομα αυτά, η συγκεκριμένη ομάδα ατόμων, λόγω της μη νομιμότητας του στάτους τους, δεν θα διωχθούν. Υπάρχει το λεγόμενο ακαταδίωκτο, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να επικοινωνηθεί και να διαδοθεί
από τη στιγμή που αυτή η διαδικασία επικοινωνείται μέσω των κλιμακίων, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Να μιλήσω τώρα, με συγχωρείτε. Τώρα, τα αυτοποιητικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά πολλά. Γίνονται προς το παρόν, αυτό που ήδη γινόταν αποδεκτό ήταν δελτίο ταυτότητας, ληξιαρχική πράξη γέννησης, διαβατήριο, οριστικός ή προσωρινός τίτλος διαμονής. Όλα αυτά τα έγγραφα και λιγμένα γίνονται αποδεκτά από τα ΚΕΠ και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Ο καινούριος νόμος λοιπόν κάνει αποδεκτά και άλλα έγγραφα, τα οποία μπορεί να είναι αποφάσεις απέλασης, απορριπτικές αποφάσεις ασύλου στον Α ή στον Β βαθμό, αποφυλακιστήρια, υπηρεσιακά σημείωτα της ελληνικής αστυνομίας. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα τα αυτοποιητικών εγγράφων, έτσι ώστε ο καθένας να μπορέσει, εάν θέλει και ενδιαφέρεται, να εμβολιαστεί. Έχουμε κάνει ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο ξεκινάει από πριν τη δράση του εμβολιασμού. Ένα βασικό κομμάτι της Γενικής Γραμματείας είναι η επικοινωνία με τους Δήμους και τις υπηρεσίες και τους Δημάρχους και γενικότερα να συντονίσει και ουσιαστικά να αποκτήσει την πληροφορία της τοπικής κοινωνίας και του πεδίου εκεί. Οπότε, με το που δημιουργούμε μία επικοινωνία με τον Δήμο, κάνουμε κάποιες πιλωτικές δράσεις και παίρνοντας δημογραφικά στοιχεία από τις περιοχές. Η ΜΚΟ, η διαπιστευμένη τέλος πάντων, με τη δήλωσή τους δηλώνουν ποιες περιοχές θα μπορούσαν να πάνε να εμβολιάσουν, επισκέπτονται τις περιοχές, κάνουν μια εκτίμηση αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, αλλά και αντιλαμβάνονται τι χρειάζεται για να συλλεχθούν τα στοιχεία για τους ενδιαφερόμενους προς εμβολιασμό. Καταθέτουν ένα τοπικό επιχειρησιακό πλάνο και αργότερα κάνουν την κατάθεση των στοιχείων του προσωπικού για το εμβολιαστικό κλιμακίου και γίνεται η εκπαίδευση του προσωπικού από το Υπουργείο Υγείας. Με το που θα εκδοθεί η τρίτη οικία, η οποία ουσιαστικά τους εμπλέκει στη διαδικασία, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας δημοσιεύει μια πρόσκληση. Οι ΜΚΟ καταθέτουν τις προτάσεις τους με βάση την πρόσκληση, γίνεται η συμβασιοποίησή τους, επισκέπτονται το πεδίο, κάνουν την εκτίμηση αναγκών, αντιλαμβάνονται ποιοι ενδιαφέρονται για τον εμβολιασμό, συμπληρώνονται τα στοιχεία τους σε λίστες Excel, παραγγέλνουμε τα εμβόλια, μετά όλα αυτά τα στοιχεία πάνε στις υπηρεσίες των Δήμων, ο Δήμος αποδίδει τον ΠΑΜΚΑ μέσα 48 ώρες, ξεκινάει εμβολιαστική δράση και μετά υπάρχει, όπως είπε και ο κύριος Μήτρου, μία με δύο μέρες όπου τα κλιμάκια στέκονται εκεί για να κάνουν την αντιμετώπιση τυχών παρενεργειών. Ενδεικτικά έχουμε κάνει μία έρευνα για τις περιοχές όπου συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος πληθυσμός εργατών γης, δηλαδή αναφερόμαστε σε όλα για τους μετακινούμενους πληθυσμούς που δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα και που εποχικά μαζεύονται σε διάφορες περιοχές. Ενδεικτικά θα σας πω ότι έχουμε επικοινωνία με τον Δήμο Κυλλήνης Ανδραβίδας, όπου σε high peak season έχουμε γύρω στα 8.000 με 10.000 άτομα τα οποία εργάζονται στις καλλιέργειες. Όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν τα κλιμάκια επισκέπτονται το πεδίο να μπορούν να κάνουν την εκτίμηση αναγκών της περιοχής. Το πρώτο πράγμα που γίνεται από τη δική μας την πλευρά είναι η επικοινωνία με τους ΟΤΑ και τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, όπως το έχουμε κάνει και τώρα. Συγκεκριμένα, το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Κυλλήνης Ανδραβίδας μας έχει στείλει τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θα γίνουν ενδυνάμει χρήστες για την απόδοση ΠΑΜΚΑ. Έπειτα, ενημερώνουμε αντίστοιχα το κλιμάκιο της ΜΚΟ που θα επισκεφτεί τον χώρο. Κάνουν τη διάχυση, την επικοινωνία για τη δράση, συλλέγονται όλα τα στοιχεία και γίνεται η παραγγελία των εμβολίων για την έναρξη της δράσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει σωστός συντονισμός μεταξύ της Γενικής Γραμματείας, των Δήμων και των κλιμακίων των ΜΚΟ για να μπορέσει να γίνει στο χρονικό περιθώριο και όσο πιο γρήγορα γίνεται ο εμβολιασμός. Αυτός είναι ουσιαστικά
ο πίνακας της ΙΔΙΚΑ με τα ελάχιστα στοιχεία για την απόδοση ΠΑΜΚ. Όπως βλέπετε, εδώ υπάρχει είδος ταυτότητας, ελληνική ταυτότητα. Σε αυτό το πεδίο θα υπάρχει επιλογή για διάφορα ταυτοποιητικά έγγραφα, τα οποία στην περίπτωση που είναι σε άλλη γλώσσα θα γίνεται με τη βοήθεια διερμηνέα για την συμπλήρωσή τους. Και όπως σας είπα, δια αντιπροσώπου, γιατί δεν χρειάζεται η ταυτοπρόσωπη παρουσία στις κοινωνικές υπηρεσίες. Πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η επικοινωνία της δράσης, της εμβολιαστικής δράσης. Η Γενική Γραμματεία έχει κάνει αρκετές συναντήσεις με τις αρμόδιες, μάλλον με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις, οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για τη δράση του εμβολιασμού, οι οποίες έχουν μια πλατφόρμα όπου εκεί έχουν διερμηνευμένο ειδικό υλικό και γενικό υλικό, αλλά και ειδικό υλικό για τη συγκεκριμένη δράση. Αναμένεται η τρίτη οικία, η οποία από όσο μας έχουν προφορήσει είναι πρώτο πυλόν, να δημοσιευτεί, έτσι ώστε να συμπληρωθεί και από εκεί το υπόλοιπο επικοινωνιακό κομμάτι, για να διαδοθεί σωστά επικοινωνιακά η δράση, να δημιουργηθεί η αίσθηση της εμπιστοσύνης και να έχουμε όσους περισσότερους ενδιαφερόμενους γίνεται. Φορείς υλοποίησης, λοιπόν, έχουμε τους φορείς κοινωνίας των πολιτών. Μέχρι στιγμής έχουμε γύρω στους 5-6. Η ομάδα του εμβολιασμού θα είναι ένα κλιμάκιο, το οποίο θα αποτελείται κατά ελάχιστον από έναν ιατρό, έναν νοσηλευτή, ένα κοινωνικό λειτουργό και διερμηνής ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής. Η τοποθεσία του εμβολιασμού θα εξαρτάται από τον συντονισμό που θα έχει κάνει η Γενική Γραμματεία με τον κάθε Δήμο και τις υπηρεσίες του. Η διαδικασία θα είναι η εξής. Θα θέλαμε ιδανικά να εμβολιάζουμε 50 με 100 άτομα την ημέρα, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής. Όπως σας είπα, έχει να κάνει περίπου με την διάθεση των εμβολίων, με το πόσα άτομα είναι, οπότε τουλάχιστον γύρω στις 5 μέρες είναι η δράση του εμβολιασμού. Μονοδοσικό είναι το εμβόλιο το οποίο προτείνεται, διότι είναι μετακινούμενοι πληθυσμοί και είναι πιο δύσκολο μετά να γίνουν δεύτερες δόσεις. Ανάλογα φυσικά και με την ανάγκη, μάλλον αν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα, τότε θα έχουμε άλλα εμβόλια. Έχουμε επικοινωνήσει ήδη και έχουμε συναντήσει από κοντά το Δήμαρχο Μαραθώνα και έχουμε καλή επικοινωνία με, όπως σας είπαμε, την περιοχή της Μανολάδας, όπου θα γίνουν οι πιλωτικές δράσεις εκεί. Ο λόγος που θέλουμε να κάνουμε τις πιλωτικές δράσεις αυτές είναι να δημιουργηθεί ένα μοντέλο, το οποίο ουσιαστικά θα μπορέσει να διαδοθεί και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Αρχικά, λοιπόν, έχουμε επικοινωνήσει με τους δημάρχους και τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, οι οποίες έχουν εκφράσει πολύ έντονο ενδιαφέρον συμμετοχής σε αυτή τη δράση, και το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς που το οργανώνουμε όλο αυτό. Οι φορείς κοινωνίας των πολιτών, λοιπόν, θα έρθουν σε επικοινωνία, θα τους φέρουμε εμείς με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Θα επισκεφτούν το πεδίο, θα κάνουν την εκτίμηση αναγκών, θα επικοινωνήσουν με τις εθνωτικές κοινότητες εκεί, θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν τη δράση, αλλά και να δημιουργηθεί έτσι μια αίσθηση εμπιστοσύνης. Θα γίνει η παραγγελία των εμβολίων, θα συμπληρωθούν τα ελάχιστα στοιχεία για την απόδοση ΠΑΜΚΑ, με τις προσυμπληρωμένες λίστες όπου θα πάμε, όπως είπαμε πριν, στις υπηρεσίες των Δήμων. Θα αποδίδεται το ΠΑΜΚΑ με 48 ώρες και μετά θα κάνουμε την εμβολιαστική δράση. Πολύ σημαντική είναι η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων των εθνωτικών ομάδων, των παραγωγών και των συνεταιρισμών, έτσι ώστε να δημιουργείται μια σφαιρική και ολιστική εμπιστοσύνη στην όλη δράση. Οπότε και στην Μανολάδα και στον Μαραθώνα έχουμε με βάση το χρονοδιάγραμμα, με το που θα εκδοθεί η τρίτη οικία που ουσιαστικά εμπλέκει τους φορείς κοινωνίας των πολιτών, θα γίνει η πρόσκληση από τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, θα γίνεται η κατάθεση των προτάσεων των φορέων κοινωνίας των πολιτών, θα γίνεται η συμβασιοποίηση, θα επιβεβαιώνεται η δράση, θα γίνεται ένα τοπικό επιχειρησιακό σχέδιο και θα γίνει η εκκίνηση της δράσης με την παραγγελία των εμβολίων και την κατάθεση όλων των ληστών στις υπηρεσίες των Δήμων. Πρέπει να σημειώσω εδώ ότι ο ΕΟΔΗ είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας για τον εμβολιασμό, έτσι και αλλιώς. Οπότε μπορούμε και προτού γίνει η συμβασιοποίηση και η επίσημη πρόσκληση, να πάμε να εμβολιάσουμε και με τον ΕΟΔΗ στο Μαραθώνα και στη Μανολάδα. Αυτά ήταν από εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.